Κύριε Υπουργέ, η ερώτησή μας αφορά, όπως ακούσατε, στην αντισεισμική θωράκιση και προστασία των σχολικών μονάδων της χώρας. Βεβαίως, το ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης αφορά ευρύτερα την κοινωνία, αφορά όλα τα δημόσια και τα ιδιωτικά κτίρια, αλλά εδώ επικεντρώνουμε στα σχολικά κτίρια. Ήρθε αυτός ο σεισμός του καλοκαιριού, της 19ης του Ιούλη, πρόσφατα, και ανέδειξε για μια ακόμα φορά την παντελή, την ολοσχερή έλλειψη αντισεισμικής θωράκισης των σχολικών κτηρίων της χώρας μας. Και θα γίνω πιο αναλυτικός. 25 τουλάχιστον σχολεία, με βάση τα υπηρεσιακά έγγραφα από τις δυτικές συνοικίες της Αττικής, κρίθηκαν ακατάλληλα για χρήση μετά το σεισμό και παραμένουν κλειστά. Να αναφέρουμε ορισμένα. 4 δημοτικά σχολιά στο Εγάλεο, από τα οποία το ένα μάλιστα είναι και ειδικό σχολείο. 2 νηπιαγωγεία και ένα γυμνάσιο. Στο Χαϊδάρι 6 σχολικά κτίρια. Στο Μενίδη ένα λύκειο, ένα δημοτικό, εκτός του ότι ακόμα εξακολουθούν να λειτουργούν λιώμενα σχολικά κτίρια από το σεισμό που έγινε το 1999. Στο Νέο Ηράκλειο ένα γυμνάσιο, 2 δημοτικά. Μιλάμε δηλαδή, κύριε Υπουργέ, για χιλιάδες παιδιά και για εκατοντάδες εκπαιδευτικούς. Σε όλα δε τα σχολεία της Αττικής, που χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα μετά τον σεισμό, όπως είπαμε, του καλοκαιριού, ακόμα και σε αυτά που παρουσίασαν ζημιές στον φέροντα οργανισμό τους, για κανένα, προσέξτε, για κανένα μα κανένα δεν δόθηκε εντολή αντισεισμικής μελέτης, σύμφωνα με τους συγχρόνους κανονισμούς. Παρά μόνο αποκαταστάθηκαν ή θα έλεγα εγώ κρύφτηκαν όπως οι βλάβες, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το σχολείο, και βέβαια αυτό θέτει σε κίνδυνο, όπως καταλαβαίνετε, τις ζωές χιλιάδων μαθητών σε ένα νέο και ισχυρότερο σεισμό, τον οποίο κανείς βεβαίως δεν μπορεί να αποκλείσει και κανείς δεν γνωρίζει πότε θα εκδηλωθεί. Οι ερωτήσεις μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες, κύριε Υπουργέ. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνησή σας για τα σχολεία που παρουσίασαν βλάβες στον πρόσφατο σεισμό, για τα σχολεία της Αττικής συγκεκριμένα, και χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα? Πότε θα ολοκληρωθεί εκείνος ο έρμος προσεισμικός έλεγχος, θα αναφερθώ πιο διεξοδικά στη δευτερολογία μου, προσεισμικός έλεγχος όλων των σχολείων της χώρας, και πότε θα ξεκινήσει ο δευτεροβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος σε όσα σχολεία, με βάση βεβαίως και τα πορίσματα του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, θα χρειαστεί, θα κριθεί ότι απαιτούνται περαιτέρω επισκευές. Και τέλος, τι κονδύλι σκοπεύει να δώσει η κυβέρνησή σας σε δήμους και σε περιφέρειες, γιατί εμπλέκονται και αυτοί στην γενικότερη αντισεισμική θωράκιση, για το δευτεροβάθμιο αυτόν αντισεισμικό έλεγχο από τον κρατικό προϋπολογισμό? Περιμένουμε να σας ακούσουμε.